Η 19η Μάη, μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, έχει σημαδευτεί από το βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους που οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Ήταν στις 19 Μαΐου του 19 που ο Μοσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας. 105 χρόνια μετά και οι οικογένειες των ξεριζωμένων κουβαλούν πολλές ματωμένες ιστορίες. Και όσο και αν γίνεται προσπάθεια σήμερα να αποστεωθεί η σφαγή και προσφυγοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ποντίων από την ουσία για να συγκαλυφθούν τα αίτια, τα διδάγματα παραμένουν επίκαιρα. Γιατί βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη γενοκτονία ήταν πρώτον η άνοδος του τουρκικού αστικού εθνικισμού. Η ανερχόμενη αστική τάξη της Τουρκίας διεκδικούσε το έθνος κράτος της και το χτύπημα των βασικών ανταγωνιστών της αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της κυριαρχίας της στο συγκεκριμένο γεωγραφικό οικονομικό χώρο. Οι εθνικές μειονότητες αξιοποιούνταν από τις αντίστοιχες άρχουσες τάξεις τους ως ασπίδα αλλά και ως μοχλός πίεσης για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων, τις εξέθεταν ουσιαστικά άμεσα στα πυρά του εκάστοτε αντιπάλου. Καλλιεργούσαν κάλπικες προσδοκίες ότι η λύση στο ζήτημα του Πόντου θα εργόταν με την παρέμβαση των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων και όχι από τις ίδιες τις δυνάμεις του ποντιακού λαού. Εξάλλου, οι σφαγές, οι εθνοκαθάρσεις, οι προσφυγοποιήσεις, οι αναγκαστικές αφομοιωπητικές πολιτικές ήταν κοινός παρανομαστής στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Δεύτερος παράγοντας, βέβαια, ήταν και η επιδιώξη της αστικής τάξης της Ελλάδας. Με τις βλέψεις του ελληνικού κεφαλαίου στραμμένες στην ιδιαίτερα πλούσια περιοχή της Μικράς Ασίας, ο Πόντος ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Αλλά και όταν Πόντιοι πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απαξίωση του ελληνικού κράτους και του πολιτικού του προσωπικού, που τους στίβαξαν σε συνοικισμούς γκέτο, τους αξιοποιούσαν ως φθηνό εργατικό δυναμικό. Και σε όλη την αιματοβαμμένη ιστορία του 20ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, οι λαοί πληρώνουν ακριβά τους αναλέητους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα σε υπεριαλιστικές συμμαχίες. Και η γενοκτονία των Ποντίων σχετίζεται άμεσα με τις συγκρούσεις για την ομή της κλειδονιζόμενης τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για την αναδιανομή των παγκόσμιων αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι πρεσβείες ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των ΗΠΑ δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Σήμερα, 105 χρόνια μετά, η μεγαλύτερη τιμή στην ιστορία του ποντιακού λαού είναι ο αγώνας για να μην ζήσει ποτέ ξανά κανείς λαός όσα έζωσε ο ίδιος. Γι' αυτό συνδέεται άμεσα με την πάλη για να απεμπλοκεί η χώρα μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας, για να κλείσουν όλες οι νατοϊκές βάσεις που καθιστούν τη χώρα μας μαγνήτη επιθέσεων, για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την ανοχή άλλων κομμάτων στο μακελιό στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, για να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κατοχικό κράτος Ισραήλ. Η καλύτερη τιμή και μνήμη είναι ο αγώνας για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της προσφυγιάς. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει κάθε δίκαιη διεκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού κινήματος. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το κράτος η πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα των ποντίων όλων των γενεών. Η αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης από το λαό οφείλει να αναπτύσσει αντισώματα στην εθνικιστική ρητορική, να εξουδετερώνει το δηλητήριο του εθνικιστικού μίσους. Πρωτοστατούμε ως ΚΚΕ και για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων αποκατάστασης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες ομογενείς που εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 105 χρόνια μετά,
στηρίζουμε τη δίκαιη διεκδίκηση για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.